Γιατί τώρα μέσα στη Βουλή δεν έκανε επίθεση η κυρία Γεροβασίνη και ο κύριος Γαβρόγλου εναντίον των παιδιών τα οποία στη Μακεδονία κάνουν κατάληψη σχολείων. Εγώ είμαι από εκείνους που δεν πήγανε στη διαδήλωση γιατί θεωρούσα ότι ως βουλευτής είχα την υποχρέωση να εκφράσω τη δική μου την άποψη στη Βουλή. Εκεί με είχε τάξει το εκλογικό σώμα και εκεί έπρεπε τη δική μου τη στάση να την υποστηρίξω. Αλλά με κανένα τρόπο δεν μπορούσα να δεχθώ τέτοιου είδους χαρακτηρισμούς. Όπως να σου πω, Αντρέα, ότι συμμερίζομαι απόλυτα το συνέστημα των παιδιών που αυτή την ώρα διαμαρτύρονται για τη Μακεδονία και θεωρώ ότι ακόμα και ανήλικα παιδιά πρέπει και καλά κάνουν και παίρνουν θέση σε ένα ζήτημα το οποίο είναι καθοριστικό για τη δική τους την ύπαρξη. Αλλά δεν συμμερίζομαι την ενέργεια της κατάληψης των σχολείων. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτή η επιλογή τους είναι ατυχής. Είναι ατυχής διότι τα σχολεία πρέπει να παραμένουν ανοιχτά, γιατί τα ανοιχτά σχολεία επιτρέπουν να έχουμε και μια παιδεία επίπεδου. Δεν μου αρέσει λοιπόν η κατάληψη του σχολείου και θα έλεγα, θα παροτρύνω αυτά τα παιδιά να διαλέξουν άλλους τρόπους για να εκφράσουν την ορθή τους αγανάκτηση, όχι όμως την κατάληψη του σχολείου. Έχουμε 100 ειδών καταλήψεις. Καταλήψεις για κάθε τι απίθανο. Και όλες αυτές τις καταλήψεις τις δέχεται χωρίς να σχολιάσει ο υπουργός κανένας. Χρόνια ολόκληρα τώρα μιλάμε για δεκαετίες. Είναι μια... Και βλέπει γιατί η πεντακάθαρη, καθαρά πατριωτική κατάληψη, μια αγανάκτηση νέων παιδιών, την οποία κάθεσαι, την αγκαλιάζεις και τη σέβεσαι. Και κάνεις ένα διάλογο. Νομίζω ότι πρέπει την αγανάκτηση μας... Θα την πω ότι είναι ακροδεξιά. Προφανώς όχι. Προφανώς όχι. Αυτό συμφωνούμε απόλυτα. Είναι μια αντίδραση η οποία είναι εξοργιστική. Με κανένα τρόπο δεν μπορεί να σταθεί ένας χαρακτηρισμός τέτοιος. Όμως η κατάληψη, το ξαναλέω, δεν είναι ο καλύτερος τρόπος διαμαρτυρίας.